ΑΚΕΛ παρουσίασε επίσημα τους 56 υποψήφιους βουλευτές του κόμματος σε έκτακτο συνέδριο. Ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος τόνισε ότι ισχυρό ΑΚΕΛ σημαίνει δύναμη για το λαό και υπέδειξε ότι το ψηφοδέλτιο είναι αντιπροσωπευτικό, αξιόμαχο και αξιόλογο. Οι 56 υποψήφοι προέρχονται από όλα τα επίπεδα της δομής του ΑΚΕΛ, συνεργαζομένων κομμάτων και κινημάτων, καθώς και με προσωπικότητες από άλλους κομματικούς χώρους. Επικεφαλής του ψηφοδελτίου του ΑΚΕΛ είναι ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος Άντρος Κυπριανού. Οι υπόλοιποι υποψήφοι του κόμματος στην εκλογική περιφέρεια Λευκωσίας είναι οι ακολούθοι: Πραξούλα Αντωνιάδου Κυριάκου, πρόεδρος των ΕΔΗ. Χρήστος Γιάνγκου, πολιτικός επιστήμονας. Άριστος Δαμιανού, υπεύθυνος γραφείου νομικών του ΑΚΕΛ. Άντρη Δημητρίου, τουριστικά και δημόσιες σχέσεις. Στέλλα Δημητρίου Μισαούλη, βουλευτής. Χρήστης Ενωτιάδης, πρόεδρος κινήματος Πρωτοβουλία Ελεύθεροι Πολίτες. Χάρης Καραμάνος, γενικός γραμματέας ΕΔΟΝ. Νίκος Κατσουρίδης, βουλευτής. Κωστάκης Κωνσταντίνου, πρόεδρος ΚΙΠΕ. Λοΐζος Κωνσταντίνου, οργανωτικός γραμματέας της έπαρξης. Γιώργος Λουκαΐδης, υπεύθυνος γραφείων διεθνών σχέσεων και παιδείας του ΑΚΕΛ. Μιχάλης Μιχαήλ, δημοσιογράφος. Νιόφιτος Παπαλαζάρου, δημοσιογράφος. Σκέβη Πασά, οργανωτική γραμματέα Πόγου. Κυριάκος Τσιφτές, επισκέπτης καθηγητής Πανεπιστημίου Κύπρου. Πανίκος Χάμπας, βουλευτής. Μάριος Χανίδης, γενικός διευθυντής Καρδιολογικού Ιδρύματος Κύπρου. Ειρήνη Χαραλαμπίδου, δημοσιογράφος. Σωτήρης Χαραλάμπους, εκπαιδευτικός. Στην περιφέρεια Λεμεσού οι υποψήφοι είναι Αδάμος Αδάμου, ιατρός, Άριστος Αριστοτέλους, βουλευτής, Έλενα Ευσταθίου, ηθοποιός, Μινέτα Καζάντζη, ψυχολόγος, Άντρος Καυκαλιάς, δημοτικός σύμβουλος Λεμεσού, Κώστας Κώστα, τεχνικός επιθεωρητής Συμβουλίου Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών, Γιάννος Λαμάρης, βουλευτής, Χρήστος Μέσης, δήμαρχος Μέσα Γειτονιάς, Παναγιώτης Παχωμίου, πρόεδρος Επιτροπής Έπαρξης Λεμεσού, Τάσος Τσαπαρέλας, δημοτικός σύμβουλος Λεμεσού, Δίνος Χατζηνικόλας, βουλευτής. Δημήτρης Χριστοδούλου, γραμματέας ΠΕΟ Λεμεσού. Στην Αμόχωστο, Γιαννάκης Γαβρίλ, βουλευτής. Ανδρέας Γρηγορίου, δημοτικός σύμβουλος Λατσιών. Σταύρος Ευαγόρου, βουλευτής. Γιαννάκης Ζάουρας, δημοτικός σύμβουλος Λάρνακας. Νίκος Κέτσιρος, δημοσιογράφος. Σκέβη Κουκουμά Κούτρα, βουλευτής. Μαρία Κουλουμή Παπέτα, δημόσιος υπάλληλος. Γιάννος Κερί, κοινοβουλευτικός συνεργάτης. Γιαννάκης Κορδής, πρώην δήμαρχος Αμοχώστου. Χριστάκης Τζοβάνης, επιχειρηματίας. Κυριάκος Χατζητοφής, δήμαρχος Αγίου Αθανασίου. Στην εκλογική περιφέρεια Λάρνακας, Γιώργος Γεωργίου, εκπαιδευτικός. Νίκη Κουλέρμου, δημοσιογράφος. Πάμπης Κυρίτσης, βουλευτής. Σίμος Κομοδρόμος, δικηγόρος. Πανίκος Αυριανός, βουλευτής. Θεόδωρος Φωκάς, πρόεδρος περιβαλλοντικού κινήματος Λάρνακας. Στην ΠΑΦΟ, Αλέξανδρος Αλεξάνδρου, δικηγόρος. Σταύρος Μαλάς, διδάκτορ μοριακής γενετικής. Κώστας Μαυρομάτης, ιατρός. Ανδρέας Φακοντής, βουλευτής. Στην Γερίνια, Κώστας Κούκος, δημοτικός σύμβουλος Τροβόλου. Κλάβιος Μαυροχάνας, βουλευτής. Πάμπος Παπαγεωργίου, ακαδημαϊκός. Αγαπητοί σύντροφοι, συντρόφισσες, εμπρός να δώσουμε τη μάχη για το μέλλον της Κύπρου, για την Κύπρο του μέλλοντος. Να είστε καλά! Της παρουσίασης των υποψηφίων προηγήθηκε ομιλία του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ, ο οποίος τόνισε το μήνυμα των εκλογών για το κόμμα και κάλεσε το λαό να το ενισχύσει. Ο Άντρος Κυπριανού επέκρινε επίσης ιδιαιτέρως τον Δυσί για το Κυπριακό και την οικονομία, αλλά και εξακόντησε πυρά κατά του Δίκο και της ΕΔΕΚ, εκφράζοντας λύπη για συστράτευσή τους με τον Δυσί στη Βουλή. Ταυτόχρονα όμως έκαμε και άνοιγμα προς την ΕΔΕΚ. Ισχυρό ΑΚΕΛ σημαίνει δύναμη στο λαό, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Άντρος Κυπριανού και είπε ότι οι εκλογές του Μάη θα δώσουν απαντήσεις. Απαντήσεις από τον κυπριακό λαό που κουράστηκε να ακούει την μονότονη και ισοπεδωτική συγχορδία όσων προσπαθούν να υποβάλουν πως για ό,τι γίνεται φταίει ο Χριστόφιας και το ΑΚΕΛ. Κάποιοι δεν μπορούν να αποδεχτούν ότι ο μέχρι πρώτην ο ηγέτης της αριστεράς είναι σήμερα πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ότι το ΑΚΕΛ που εδώ και δεκαετίες επιχειρούν να φημώσουν και να αποδυναμώσουν με κάθε τρόπο, ακόμα και με τα όπλα, είναι σήμερα η ισχυρή δύναμη που την εμπιστεύτηκε ο λαός να έχει ρόλο και λόγο στη διακυβέρνηση του τόπου. Ο ίδιος ο λαός, είπε, προστατεύει το ΑΚΕΛ και επέκρινε έντονα την πλειοψηφία των κομμάτων για την προσπάθεια να περάσουν στη Βουλή δεσμευτική απόφαση για το συνεταιρισμό για την ειρήνη. Όπως είναι ο ίδιος ο λαός που ψήφισε στην Προεδρία της Δημοκρατίας τον Δημήτρη Χριστόφη. Αυτό δεν πρέπει να το λησμονεί η όποια ενδεχόμενη πλειοψηφία στη Βουλή η οποία επιχειρεί με δικολαβισμούς να αλλοιώσει τη λαϊκή βούληση, να μετατρέψει τη Βουλή σε κυβερνόσα και να θέσει τον Πρόεδρο υπό κηδεμονία, ακόμα λυπούμε να πω και υπό εκβιασμό.
Ιδιαιτέρως επέκρινε ο άντρος Κυπριανού, Δίκο και ΕΔΕΚ. Μας λυπεί η συστράτευση των δύο αυτών κομμάτων με τον Δημοκρατικό Συναγερμό στη Βουλή για την επιβολή αντισυνταγματικών αποφάσεων. Αυτή η στερόβουλη μικροκομματική συμπεριφορά υποσκάπτει τη δυνατότητα βελτίωσης των σχέσεών μας. Η συνεργασία με το Δίκο αντιμετωπίζει δυσκολίες, αλλά το ΑΚΕΛ θα κάνει ό,τι μπορεί για να ξεπεραστούν, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, για να κάνει και άνοιγμα προς την ΕΔΕΚ μαζί με τις επικρίσεις. Ελπίζουμε και ευχόμαστε η ηγεσία του κόμματος να πάρει το μήνυμα ότι η συνεργασία με τη δεξιά δεν εξυπηρετεί ούτε την ΕΔΕΚ ούτε τον λαό. Ότι η φυσική τους θέση είναι η ισότιμη και δημιουργική συνεργασία με το ΑΚΕΛ. Για το Κυπριακό, ο ηγέτης του ΑΚΕΛ τόνισε ότι στόχος είναι η λύση της Ζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως προνοείται από τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Ο πρόεδρος Χριστόφιας έχει πετύχει μέσα από την υπεύθυνη και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που ακολουθεί να δημιουργήσει συμμαχίες και συνεργασίες που βοηθούν στην ευόδοση του Κυπριακού προβλήματος αλλά και ευρύτερων ζητημάτων. Ο άντρος Κυπριανού προειδοποίησε ότι η πρόταση του Δυσί για διάσκεψη με διευρυμένη συμμετοχή, όπως είπε, θα οδηγήσει σε χρονοδιαγράμματα και επιδιαιτησία και θα εξυπηρετήσει μόνο τους τουρκικούς στόχους. Έστρεψε τα πυρά του κυρίως προς τον Δυσί και για την οικονομία. Είναι ευτύχημα για τον Κυπριακό λαό που κατά την περίοδο της αντιμετώπισης των συνεπειών της οικονομικής κρίσης, στο πιδάλιο της διακυβέρνησης του τόπου βρίσκεται η φιλολαϊκή προοδευτική κυβέρνηση του Δημήτρη Χριστόφια. Είναι ευτύχημα που η οικονομική πολιτική του κράτους, ειδικά σε περίοδο οικονομικής κρίσης, δεν καθορίζεται από τις νεοφιλελεύθερες συντηρητικές αντιλήψεις του συναγερμού και από τον κύριο Αναστασιάδη. Καλώντας σε συσπήρωση γύρω από το ΑΚΕΛ, ο άντρος Κυπριανού τόνισε ότι το ψηφοδέλτιο στέλνει ηχηρό μήνυμα ότι απέτυχαν οι προσπάθειες αποδυνάμωσης του κόμματος. Γιατί ΑΚΕΛ ισχυρό σημαίνει δύναμη για τον λαό. Δύναμη για το μέλλον της Κύπρου, για την Κύπρο του μέλλοντος.